αυτήν την άρχη κατάσταση που υπάρχει στα καύσιμα. Μπορεί να είμαστε μια χώρα με τόσο μικρό μισθολογικό κόστος και από την άλλη πλευρά να είμαστε η ακρίβεια να είναι από τις μεγαλύτερες σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή να είμαστε η τρίτη σε ακρίβεια στην Ευρώπη. Όταν είμαστε οι προτελευταίοι από τις χώρες των 15 σε βιωτικό επίπεδο. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Και ακούς κατά καιρούς την Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, την κατά τα άλλα συμπαθή Υπουργό του, τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, ας πούμε, να λένε να κάνουν διαπιστώσεις επί διαπιστώσεων, χωρίς ποτέ κανείς να μην λαμβάνει μέτρα τα οποία να βελτιώνουν το εισόδημα μέσω της μείωσης των τιμών. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που μπορεί να βελτιώσει το εισόδημα είναι η μείωση των τιμών. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει πλέον άμεσα, και έχει πολύ μικρό περιθώριο ο Πρωθυπουργός, και βέβαια δεν το έχει από τους εργαζόμενους, το έχει με βάση την εξάντληση των ορίων των εργαζομένων, από εκεί και πέρα δηλαδή, αφού την έχει εξαντλήσει και μετά, πολύ μικρά περιθώρια το κυβερνητικό επιτελείο να πάρει μέτρα τα οποία θα είναι άμεσης αποτελεσματικότητας, να χτυπήσει αυτούς που πρέπει να χτυπήσει, τη φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή, τη μαύρη οικονομία. Είναι γνωστή αυτή. Διότι όταν βλέπεις ότι ένας εργαζόμενος που τυχαίνει να έχει δύο μισθούς, δύο εργαζόμενοι σε μια οικογένεια με δύο μισθούς και με ένα νίκη να είναι μέσα στο 20% των πλουσιότερων Ελλήνων, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Υπάρχουν τόσα χρήματα στη χώρα μας, τα οποία περνάνε χωρίς να τα ακουμπήσει κανένας, ας πούμε, τα οποία θα πρέπει να τα πιάσουν. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εάν λοιπόν τα κάνουν όλα αυτά που πρέπει και αρχίσουν να μαζεύουν χρήματα, θα πρέπει να δεσμευτούν, όπως πολύ καλά μπορούν να κάνουν στατιστικές και να βγάλουν οικονομικά αποτελέσματα, ότι αυτά τα χρήματα θα πάρουμε από αυτούς που πρέπει να τα πάρουμε μέσα αυτό το χρονικό διάστημα και ότι σε 2 χρόνια πλέον θα πρέπει να αρχίσουν να επιστρέφουν αυτά τα οποία πήρανε από τους ήδη φτωχούς εργαζόμενους, από τους ακόμη πιο φτωχούς συνταξιούχους. Από τους ακόμη πιο φτωχούς συνταξιούχους, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι κανείς είναι τόσο διαστραμμένος και τόσο ανάλυτος να παίρνει να κόβει το δώρο από τον συνταξιούχο των 600 ευρώ. Προφανώς βρέθηκαν εξαπίνεις σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία τα οποία αντίκρισαν, είδαν και τα σπέτζ να ανεβαίνουν και αναγκάστηκαν να πάρουν αυτά τα μέτρα να γίνουν ουσιαστικά εχμάλωτοι οι κυβερνώντες της Τρόικας. Και αυτοί, ξέρετε, είναι απόλυτα νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τίποτα καλά παιδιά τα οποία, ας πούμε, δεν είμαι κανείς χαρίς τέτοιο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να κόβουν και να ράβουν. Αυτό το πράγμα ξέρουν, κοπτοραπτική ξέρουν να κάνουν. Αυτό εφαρμόζονται και στη χώρα μας. Δεν φταίνε αυτοί όμως. Φταίνε αυτοί που δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως, εγώ θα πρέπει να πω ότι από ό,τι βλέπω και από ό,τι αισθάνομαι, είμαστε μακριά ακόμη από αυτή τη λαϊκή επανάσταση που θα γίνει όπως επικαλούνται τα κόμματα της αριστεράς. Είμαστε μακριά ακόμα. Αντέχουν ακόμη οι εργαζόμενοι. Δεν έχει εξαντληθεί η ανεκτικότητά τους ακόμη. Δεν ξέρω για πόσο, αλλά προς το παρόν αντέχουν. Και θέλετε να σας πω και κάτι. Αίσθηση δική μου είναι ότι δεν θα δούμε και πολύ μεγάλη διαφορά στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τον καιρό των εγγενείων της ΔΕΘ. Αίσθηση δική μου είναι αυτή. Και πολύ, πολύ σωστή είναι η αίσθηση. Δεν ξέρω αν του χρόνου δούμε κάτι μεγαλύτερο. Φέτος όμως θεωρώ ότι θα είμαστε στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Κύριε Λαζάρου. Και να σας πω κάτι. Μισό λεπτό να τελειώσω, κύριε Ταραμπουλίδη, διότι αυτό πρέπει να ακουστεί. Εφόσον θα είμαστε στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, είναι σαν να είμαστε στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια που παραδοσιακά γίνονται οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Άρα δεν σημαίνουν και τίποτα. Διότι ποτέ και κανένα χρόνο δεν έχουν αποτέλεσμα αυτές οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και το ξέρετε. Όχι, δεν το ξέρω, κάνετε λάθος. Νομίζω μακάρι ότι έχουν αποτέλεσμα. Μακάρι να κάνω. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Μακάρι να κάνω. Είναι θεσμός πλέον, όπως είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως είναι οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας την ημέρα της Πρωτομαγιάς, είναι και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Εάν λοιπόν φέτος έχουμε σε όγκο μια συγκέντρωση αντίστοιχη αριθμητικά με την περσινή, είναι σαν να μην κάναμε τίποτα. Άρα απέχουμε ακόμη από αυτό που επικαλούνται, που λένε τα κόμματα της αριστεράς, ότι ετοιμάζεται λαϊκή επανάσταση και κοντός ψαλμός, αλληλούια. Δεν σημαίνει ότι κατηγορώ τα κόμματα της αριστεράς. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Έτσι, κανείς δεν κατηγορεί. Είναι μια διαπίστωση όμως. Κριτική και διαπίστωση. Είναι κάνουμε. Μια διαπίστωση όμως που από ό,τι βλέπω συμφωνείτε και εσείς με αυτή τη διαπίστωση. Θα σας το αναλύσω λίγο. Ναι, γιατί, και παρακαλώ πάρα γιατί, πολύ να το αναλύσετε. Γιατί, κύριε Λαζάρου, δεν αναφέρομαι τυχαία στο πολιτικό σύστημα και δεν μιλάω για τις κυβερνήσεις.
Διότι συνολικά το πολιτικό σύστημα έχει ευθύνες. Διότι δεν μπορεί ένα κόμμα να είναι περήφανο και να χαίρεται και να βγαίνει να μιλάει με αυτή την παρουσία που μιλάει, όταν σε όλα τα προηγούμενα χρόνια κινείται μεταξύ Σφύρας και Άκμονος στο 3, στο 3,5, στο 4%. Ούτε μπορεί κάποιο άλλο κόμμα, το οποίο από το 13% που είχε φτάσει σε κάποια φάση, σήμερα κινείται από το 6 μέχρι το 8%, με όλα αυτά που γίνονται, δεν μπορεί να περηφανεύεται και να λέει ότι εκφράζει τους εργαζόμενους, εκφράζει το λαό, το λαϊκό κίνημα κλπ. Όταν ο κόσμος πλέον όλα τα χρόνια το έχει σε αυτό το σταθερό επίπεδο, το οποίο πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι εθιμικό πλέον, να ψηφίζουν κάποιοι τα συγκεκριμένα κόμματα, γιατί δεν έχουν να ψηφίσουν κάτι άλλο που να τους εκφράζει καλύτερα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα ψηφίζουν αυτά τα κόμματα κάποιοι, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο καλύτερο να ψηφίσουν και πολύ καλά κάνουν και ψηφίζουν αυτά τα κόμματα για τους λόγους για τους οποίους αυτοί το κάνουν. Λοιπόν, το πολιτικό σύστημα συνολικά έχει ευθύνες, διότι δεν μπορεί να μην έχει ευθύνη ένα κόμμα που 30 χρόνια είναι στο 3%, κάνει κριτική και δεν έχει αντίκρισμα η κριτική του και η πολιτική του στον ελληνικό λαό. Το ίδιο συμβαίνει και με το έτερο κόμμα, το οποίο κινείται μεταξύ του 6 και του 8%. Αφού δεν μπορούν να εμπνεύσουν αυτοί, σημαίνει ότι όλο το πολιτικό σύστημα έχει ευθύνες για αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις κινητοποίησεις μας. Οι κινητοποίησεις μας δεν γίνονται αυτή την περίοδο επειδή υπάρχουν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το περιβάλλον το εορταστικό με αυτά τα οποία εκφράζουμε εμείς εκείνες τις ημέρες. Εκείνες τις ημέρες ουσιαστικά γίνονται οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την κυβερνητική πολιτική. Γίνεται δηλαδή ένας απολογισμός για τον χρόνο που πέρασε και γίνεται ουσιαστικά ο προγραμματισμός και οι ανακοινώσεις, οι εξαγγελίες κυβερνητικές για το τι θα ακολουθήσει τον επόμενο χρόνο. Mm-hmm. Με την έννοια αυτή, εμείς είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι υπάρχουμε κι εμείς, οι οποίοι έχουμε τα δίκαια μας, οι οποίοι διεκδικούμε καλύτερους μισθούς, οι οποίοι είμαστε κόντρα στην πολιτική της μείωσης των μισθών, των εργαζομένων και των συνταξιούχων, που λέμε ότι δεν θα πρέπει να ακουμπάνε πλέον τις εργασιακές σχέσεις, θα πρέπει να ψάξουν να βρουν άλλους ανθρώπους για να, άλλα επαγγέλματα για να πάρουν χρήματα, δεν θα πρέπει να ακουμπάνε τη διατησία, ότι δεν φταίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ για την κατάσταση αυτή που υπάρχει στις ΔΕΚΟ, αλλά το πολιτικό σύστημα, αυτοί οι ίδιοι δημιούργησαν αυτή την κατάσταση. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας ιδιώτης μπορεί να έρθει και να έχει κέρδη και δεν μπορεί το κράτος να έχει κέρδη στην αντίστοιχη επιχείρηση. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και να βγαίνει κάποιος να το επικαλείται ότι είναι κακός ο ΟΤΕ, ας πούμε, όταν τον έχει το δημόσιο και είναι καλός όταν τον έχει το γερμανικό δημόσιο. Ή είναι κακιά η Ολυμπιακή και είναι καλή, ας πούμε, η Ιμπέρια ή η Σαμπένα ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, η Γαλλική, ας πούμε, ή η Αγγλική, οι οποίες καταφέρουν και έχουν. Σήμερα δεν έχει καμία αεροπορική εταιρεία κέρδη, αλλά εν πάση περιπτώσει καταφέρουν και κινούνται και επιβιώνουν. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι κάτι στραβό υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πληροφορίες λένε ότι θα συνενωθεί, λέει, το Υπουργείο Υγείας με το Υπουργείο Εργασίας. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Άρα λοιπόν. Θα παντρέψουμε λιγάκι τώρα εμείς το τι γίνεται στο ένα Υπουργείο και το τι γίνεται στο άλλο Υπουργείο. Από 1η Σεπτεμβρίου το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει τον αντικαπνιστικό νόμο, οπότε θα μπορεί τώρα ο Υπουργός Εργασίας, θα μπορούσε να πει ότι αν θέλετε εργαζόμενοι γύρω στα 200 ευρώ αύξηση το μήνα, κόφτε το τσιγάρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να καλέσουμε τους εργαζόμενους να είναι παρόντες σε συνέχεια αυτό που είπατε, να είναι παρόντες στη μεγάλη κινητοποίηση στις 11 του μηνός. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα ξαναπούμε. Θέλετε αύξηση 200 ευρώ, αν καπνίζετε περίπου 2 πακέτα την ημέρα. Αυτό το έκανε ο Φιντελ Κάστρο στην Κούβα. Του έκοψε την επιδότηση για το κάπνισμα. Είναι εύκολο. Άμα θέλετε γύρω στα 200 ευρώ αύξηση το μήνα και καπνίζετε περίπου τα 2 πακέτα την ημέρα, τότε κόφτε το τσιγάρο. Μου δίνετε μια πάσα να σας πω ότι μειώθηκαν τα έσοδα. Κύριε Τσαραβουλή, δεν από τον καπνό χρόνο. Μετά την αύξηση. Μειώθηκαν τα έσοδα. Έτσι, πάμε στο βίντεο. Σε οριστική εφαρμογή τίθεται ο νόμος για την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους από την 4η 1 Σεπτεμβρίου, ενώ το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη καθορίσει τους μηχανισμούς ελέγχου αλλά και τα πρόστιμα για τους παραβάτες. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ της Υπουργού Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη του Καπνίσματος, διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την σωστή αυτή τη φορά επιβολή του νόμου. Όπως ανέφερε η Υπουργός, δεν θα υπάρξει κανένα παρασυράκι, ενώ τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι ανταποδοτικά και επιστρέφονται στην αυτοδιοίκηση. Ως εκ τούτου, το βάρος για τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου πέφτει στη Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και τους επόπτες δημόσιας υγείας. Πήγαμε στη λογική ότι μετριάζουμε τα πρόστιμα. Δηλαδή πήγαμε στο ίμιση από ό,τι προβλεπόταν με τον προηγούμενο νόμο, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι όταν είναι λογικό το πρόστιμο, πολύ πιο εύκολα επιβάλλεται, εισπράτεται. Το 80%
των προστήμων που θα εισπράττονται θα είναι ανταποδοτικά και θα πηγαίνουν μέσω του κωδικού του Υπουργείου Εσωτερικών πίσω στην αυτοδιοίκηση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες θα είναι τσουχτερά, αλλά μικρότερα από εκείνα που αρχικά εξέταζε να επιβάλλει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, για τους καπνιστές τα πρόστιμα ξεκινούν από 50 ευρώ και για την πληρωμή τους θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως για εκείνα της παράνομης στάθμευσης. Για τις επιχειρήσεις τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν στις 10.000 ευρώ ή και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας τους. Μέχρι τις 31 Μαΐου το κάπνισμα θα επιτρέπεται στα κέντρα διασκέδασης με εμβαδόν άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων και στα καζίνο. Η αναγκαιότητα αυτής της νομοθεσίας απορρέει από τα πολύ σλιβερά ρεκόρ που έχει η χώρα μας αναφορικά με τη χρήση του καπνού. Δηλαδή είμαστε πρώτοι σε αριθμό καπνιστών παγκοσμίως. Είμαστε πρώτοι σε έκθεση σε παθητικό κάπνισμα πανευρωπαϊκά και είμαστε πρώτοι στην ετήσια κατανάλωση τσιγάρων κατ' άτομο επίσης πανευρωπαϊκά. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει αποτελεσματικά τον αντικαπνιστικό νόμο. Από τη Δετάρτη όμως θα φανεί εάν η αποφασιστικότητα του Υπουργείου Υγείας είναι αρκετή για την ολική εξάλληψη του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.